Συνεχίζοντας την προέλασή τους οι ελληνικές δυνάμεις, στις 10 Οκτωβρίου του 1912 καταλαμβάνουν τα Σέρβια, όπου οι υποχωρούντες Τούρκοι έχουν εκτελέσει 75 Έλληνες προκρίτους. Ο στρατός φτάνει στον Αλιάκμονα και καταλαμβάνει την Κοζάνη, όπου εγκαθίσταται το Γενικό Στρατηγείο. Η άποψη που επικρατεί στο στρατηγείο και συμμερίζεται ο Κωνσταντίνος είναι ότι η πορεία πρέπει να συνεχιστεί προς βορρά, με σκοπό την κατάληψη του μοναστηρίου και την ένωση με τα σερβικά τμήματα που προχωρούν προς τον νότο. Όμως οι πληροφορίες από τη Σόφια είναι ανησυχητικές. Οι Βούλγαροι προελάβουν στην Ανατολική Μακεδονία και κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Στρατιωτικών Βενιζέλος διαφωνεί με τον Αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο ελληνικός στρατός. Ο Βενιζέλος τηλεγραφεί στον Κωνσταντίνο στις 13 Οκτωβρίου 1912. Αναμένω να μην γνωρίσετε την περαιτέρω διεύθυνση ειν θα ακολουθήσει η προέλαση του στρατού Θεσσαλίας. Παρακαλώ μόνο να έχετε υπόψη ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι επιβάλλουση να ευρεθούμε μίαν ώραν ταχύτερον στη Θεσσαλονίκη. Υπουργός Στρατιωτικών Βενιζέλος. Κωνσταντίνος προς Βενιζέλο. Ο στρατός δεν θα οδεύσει κατά της απαγορεύεται. Βενιζέλος προς Κωνσταντίνο. Σας το απαγορεύω. Έφεται προς τη Θεσσαλονίκη που κινδύνευε να πέσει στα χέρια των Βουλγάρων. Απελευθερώνεται η Κατερίνη και η Βέρεια και οι Έλληνες φτάνουν στην Άουσα, όπου εγκαθίσταται το Γενικό Στρατηγείο. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το που βρίσκεται ο κύριος όγκος των τουρκικών στρατευμάτων, και έτσι ο ελληνικός στρατός προχωρεί κάνοντας αναγνωριστικές επιχειρήσεις. Ο Τούρκος αρχιστράτηγος Ταξίν Πασάς επιλέγει να υπερασπίσει την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη των Γιαννιτσών, εμποδίζοντας ταυτόχρονα και την προέλαση προς τη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική στρατιά, συνεχίζοντας την προέλασή της προς τη Θεσσαλονίκη, συνάντησε τον όγκο των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή των Γιαννιτσών. Εκεί, τα τουρκικά στρατεύματα είχαν εγκατασταθεί αμυντικά με σκοπό την ανακοπή της ελληνικής προέλασης και την απαγόρευση κατάληψης της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή των Γιαννιτσών, που το τουρκικό επιτελείο επέλεξε ως αμυντική τοποθεσία, παρά το μειονέκτημα ότι είχε ένα μεγάλο φυσικό κόλλημα στα νότα της, τον αξιόποταμο, προσφερόταν για άμυνα με μέτωπο προς τα δυτικά, καθώς έφραζε την κύρια οδική αρτηρία προς Θεσσαλονίκη, στηρίζει ικανοποιητικά τα πλευρά της στο όρος Πάικο και στη λίμνη των Γιαννιτσών, και η επάνδρωσή της απαιτούσε περιορισμένες σχετικά δυνάμεις. Στην περιοχή αυτή οι Τούρκοι εγκατέστησαν τη 14η μεραρχία Σερών, ενισχυμένοι με τις δυνάμεις που συμπλήχθηκαν από το 40ωρο. Η έλλειψη πληροφοριών για τον εχθρό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της μάχης των Γιαννιτσών. Το γεγονός αυτό ανάγκασε το ελληνικό Γενικό Στρατηγείο να προχωρήσει σε μάχη εξυναντήσεως, χρησιμοποιώντας κατά την προέλασή του 6 μεραρχίες. Στις 19 Οκτωβρίου άρχισε η ελληνική προέλαση με τις 1η, 2η, 3η, 4η και 6η μεραρχίες στον άξονα από βόρεια της λίμνης και την 7η μεραρχία, την ταξιαρχία Επικού και το απόσπασμα ζώνων Κωνσταντινοπούλου στον άξονα από νότια της λίμνης. Μέχρι το μεσημέρι η 6η μεραρχία κατάφερε να φτάσει στο χωριό Αμπελιές, η 4η μεραρχία στο χωριό Μιλοπόταμος, η 1η και η 2η μεραρχίες στο χωριό Καριώτισσα και η 3η μεραρχία στο χωριό Μελίση. Από τις θέσεις αυτές οι μεραρχίες που δρούσαν βόρεια της λίμνης εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της εχθρικής τοποθεσίας. Τις τελευταίες απογευματινές ώρες τα ελληνικά τμήματα κατάφεραν να διασπάσουν την εχθρική τοποθεσία και να φτάσουν έξω από την πόλη των Γιαννιτσών. Οι δυνάμεις που δρούσαν νότια της λίμνης δεν μετακινήθηκαν καθόλου. Κατά τη νύχτα διακόπηκαν οι επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν από το πρωί της 20ης Οκτωβρίου. Οι τουρκικές δυνάμεις, βλέποντας την αρνητική για αυτές έκβαση της μάχης, άρχισαν να συμπτύσσονται. Στο μεταξύ, τα ελληνικά τμήματα νότια της λίμνης δεν κατάφεραν να διαβούν έγκαιρα το Λουδία ποταμό, με αποτέλεσμα οι τουρκικές δυνάμεις να συμπτυχθούν ανενόχλητες και να καταφέρουν να περάσουν τον αξιό ποταμό. Η επιτυχία της μάχης των Γιαννιτσών άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της κεντρικής Μακεδονίας.
Αυτό που λίγα χρόνια πριν φάνταζε απίστευτο έγινε πραγματικότητα. Ο ελληνικός στρατός μέσα σε λιγότερο από 20 μέρες βρέθηκε από την Ελασσόνα και το Σαρανδάπορο στα Γιαννιτσά, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο σημείο αμήνης των Οθωμανών εναντίον των Ελλήνων. Ο ελληνικός στρατός με ένα ιδιαίτερα επιτυχές σχέδιο κατόρθωσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Γιαννιτσών που ήταν για τους Οθωμανούς ένας ιδιαίτερα σημαντικός χώρος διότι είχε ιδιαίτερη θρησκευτική αξία για αυτούς.